Σε 12-μηνο προγραμματισμό των δράσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ινστιτούτου Θρακικών Μελετών, προχώρησαν τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής. Επαφές στο εξωτερικό και άμεση διοργάνωση συνεδρίων από τον ερχόμενο Ιούνιο προγραμματίστηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Είχαμε σήμερα μία συνάντηση στο γραφείο του Δημάρχου ως Διοικούσα Επιτροπή του Ινστιτούτου Θρακικών Μελετών. Προγραμματίσαμε τους επόμενους στόχους και δράσεις του Ινστιτούτου, το οποίο θα πρέπει το επόμενο αμέσως χρονικό διάστημα, εκτός από τις συναντήσεις που θα έχουμε στο εξωτερικό και στο συνέδριο του Μείζωνος Ελληνισμού Θρακών, θα πρέπει να δούμε τι θα πρέπει το επόμενο διάστημα του 12-μήνου να προγραμματίσουμε. Δεν θα πρέπει πουδενή οι δράσεις μας να παραμείνουν στάσιμες και έτσι είπαμε να κάνουμε συνέδρια τα οποία θα αφορούν τόσο την μυθολογία της περιοχής της Θράκης, όσο και θέματα όπως είναι η συνθήκη της Λοζάνης, αλλά και θέματα τα οποία θα αναπτύσσουν κατά καιρούς εξειδικευμένοι αρχαιολόγοι ή μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου μας, τα οποία ουσιαστικά θα αναβαθμίζουν τη γνώση που έχουμε όλοι για αυτή την περιοχή που ζούμε και εργαζόμαστε. Στους αμέσους στόχους είναι και ο εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου με δωρεές, καθώς το ενδιαφέρον που δείχνουν οι πολίτες είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένο σύμφωνα με τον Πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Νομίζω ότι είχαμε πάρα πολύ θετική απόκριση από το γεγονός ότι πάρα πολλοί συμπολίτες εδώ της Αλεξανδρούπολης πηγαίνουν στο Ινστιτούτο καθημερινώς και διαβάζουν τα βιβλία της βιβλιοθήκης, και ένας από τους άμεσους στόχους επίσης είναι να εμπλουτίσουμε κι άλλο αυτή τη βιβλιοθήκη με βιβλία και δίνουμε μια ανοιχτή πρόσκληση οποιοδήποτε έχει στην διάθεσή του βιβλία τα οποία θέλει να διαβάζονται και να δανείζονται τα άτομα τα οποία ζουν εδώ στην ευρύτερη περιοχή, καλό είναι να έρθει σε επαφή μαζί μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε και αυτά. Παράλληλα, ο Πρίτανης δίνει την δική του απάντηση σε όσους χαρακτήρισαν την ίδρυση του συγκεκριμένου Ινστιτούτου άσκοπη. Τα χρονοδιάγραμμά μας έχει δράσεις οι οποίες θα γίνουν μέχρι και τον Ιούνιο, τρεις δράσεις, και παράλληλα προγραμματίσαμε ένα ακαδημαϊκό ημερολόγιο από το Σεπτέμβριο του 2017 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2018, τι άλλες δράσεις θα περιλαμβάνονται, οι οποίες είναι και συνέδρια εθνικού επίπεδου αλλά και συνέδρια διεθνούς επίπεδου και ομιλίες και διαλέξεις και από Έλληνες οι οποίοι ασχολούνται επιστημονικά με αυτά τα θέματα αλλά και από πανεπιστήμια του εξωτερικού. Το Ινστιτούτο, επιτρέψτε μου να πω ότι ιδρύθηκε για να λειτουργεί και όχι μόνο να λειτουργεί απλώς, αλλά για να προσφέρει στην ευρύτερη περιοχή και να καλύψει αυτό που είπαμε, το κενό. Όσοι πιστεύαν ότι απλώς ιδρύθηκε ως μια άλλη εξαγγελία η οποία θα μείνει στα χαρτιά, μάλλον θα απογοητευτούν.